Το σύστημα ενεργής παίδησης φεκτής του ανάγκης χρησιμοποιεί δεδομένα από μια κάμερα που είναι στερεωμένη στο παρμπρίζ και το ραντάρ στον μπροστινό προφυλακτήρα για να καθορίσει την απόσταση ανάμεσα σε εσάς και το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Ανάλογα με το μοντέλο, το σύστημα ενεργής παίδησης έκτακτης ανάγκης ανιχνεύει επίσης δικυκλιστές και πεζούς που βρίσκονται μπροστά σας. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης με κάποιον χρήστη του δρόμου που βρίσκεται μπροστά σας, στο καντράν εμφανίζεται το μήνυμα «Φρενάρετε», με κόκκινο χρώμα συνοδευόμενο από ένα ηχητικό σήμα. Πρέπει να αποφύγετε τον χρήστη του δρόμου ή να πατήσετε φρένο. Εάν φρενάρετε και το σύστημα ανιχνεύσει ότι ο κίνδυνος σύγκρουσης εξακολουθεί να υφίσταται, η δύναμη παίδησης αυξάνεται από το σύστημα. Εάν δεν φρενάρετε ή δεν πραγματοποιήσετε κάποιον ελιγμό αποφυγής παρά την ηχητική και οπτική προειδοποίηση, το σύστημα ενεργής παίδησης εκτάκτου ανάγκης ενεργοποιείται και το αυτοκίνητο φρενάρει, καταλήγοντας σε πλήρη ακινητοποίηση εάν είναι απαραίτητο. Εάν ο κίνδυνος είναι άμεσος, η ηχητική προειδοποίηση και η παίδηση έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης, το σύστημα διακόπτει την εφαρμογή των φρένων. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου για να διατηρήσετε το αυτοκίνητο σταματημένο. Σημειώστε ότι το σύστημα ενεργής παίδησης έκτακτης ανάγκης ανιχνεύει τα κινούμενα αυτοκίνητα όταν κινείστε με ταχύτητα που κυμαίνεται μεταξύ 7 και 170 χιλιόμετρα την ώρα. Εν τω μεταξύ, τα σταματημένα αυτοκίνητα, οι πεζοί και οι ποδηλάτες ανιχνεύονται όταν κινείστε με ταχύτητα που κυμαίνεται μεταξύ 7 και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Για τη διασφάλιση της ασφάλειάς σας, το σύστημα ενεργής παίδησης έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που εκκινείτε το αυτοκίνητο. Πάντως, εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα στην οθόνη EasyLink, επιλέξτε ρυθμίσεις, αυτοκίνητο, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενεργή παίδηση και τέλος OFF. Στη συνέχεια, ανάβει αυτή η φωτεινή ένδειξη. Σημειώστε ότι το σύστημα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου αυτόματα την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία από το τιμόνι σας, με το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο πιέστε αυτόν τον διακόπτη όσες φορές χρειαστεί για να προσπελάσετε το μενού «Αυτοκίνητο» και πατήστε «OK» για επιβεβαίωση. Τώρα, πιέστε επανειλημμένα αυτό το χειριστήριο στο επάνω ή στο κάτω μέρος για να μετακινηθείτε στο μενού ρυθμίσεις. Πιέστε «OK» για επιβεβαίωση. Κάντε το ίδιο για να μεταβείτε στο μενού «Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης». Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε και κατόπιν κάντε το ίδιο ξανά για να μεταβείτε στο στοιχείο «Ενεργή παίδηση» και μετά επιβεβαιώστε ξανά. Πιέστε «OK» μία ακόμη φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Αυτή η ενδεικτική λιχνία ανάβει στο καντράν όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Για την ορθή λειτουργία του συστήματος ενεργής παίδησης έκτακτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το ραντάρ και την κάμερα καθαρά. Υπό ορισμένες συνθήκες, για παράδειγμα σε περίπτωση δυνατής βροχής ή κακής ορατότητας, το σύστημα ενεργής παίδησης έκτακτης ανάγκης μπορεί να παρεμποδίζεται προσωρινά. Σε αυτή την περίπτωση, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο. Εάν συνοδεύεται από αυτήν την φωτεινή ένδειξη, το σύστημα ενεργής παίδησης έκτακτης ανάγκης έχει εντοπίσει κάποια βλάβη. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Renault για την επίλυση του προβλήματος. Σημειώστε ότι το σύστημα ενεργής παίδησης έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να υποκαθιστά την επαγρύπνηση του οδηγού. Να επιδεικνύεται πάντα προσοχή στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στον περιβάλλοντα χώρο.